Δημητριάδης και Ηλιάδης. Η μπαλιά είναι καλή για τον Παπαϊωάννου σε θέση σουτ. Τελικά η μπαλιά στο Σλίσκοβιτς που έπεσε κάτω και πέναλτι στο πρώτο λεπτό από το μαρκάρισμα του Λαγωνίδη στον Σλίσκοβιτς. Ήταν λοιπόν ο Σλίσκοβιτς που πήρε την μπαλιά από τον Παπαϊωάννου και έπεσε κάτω το μαρκάρισμα του Λαγωνίδη για να έχουμε το πέναλτι στο πρώτο λεπτό. Βέβαια ήταν η φάση δικιά μου. Νομίζω τον είχα πιάσει βέβαια έξω από την περιοχή. Αν δεν κάνω λάθος και πρέπει να έκανε και μακροβούτι μέσα. Για τη φάση του πέναλτι, ήτανε τράβηγμα? Yes, πέναλτι σίγουρα. Δημητριάδης και Γκάμπριτς αντιμέτωποι. Το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα, το 1-0 για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Λαγωνίδης. Πολύ μακρινό σουτ από το Λαγωνίδη, πέφτει ο Μίνου και διώχνει σε κόρνερ. Παπαϊωάννου. Φεύγει ο Μητρόπουλος, να η μπάλα από τον Παπαϊωάννου για τον Μητρόπουλο, βγαίνει ο Γκάμπριτς και μαζεύει με διπλή προσπάθεια. Σλίσκοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς Μητρόπουλος. Πάλι ο Σαμπανάτζοβιτς Μητρόπουλος κατέβασε. Σε θέση σου το έκανε με το αριστερό, η μπάλα πέρασε μόλις out. Σαβέσκι δεν είναι offside ο Δημητριάδης αυτή τη φορά. Περνάει την μπάλα πάνω από τον Γκάμπριτς και τη στέλνει στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Ήταν λοιπόν η πολύ ωραία μπαλιά από τον Σαβέσκι. Ο Δημητριάδης πέρασε την μπάλα πάνω από τον Γκάμπριτς και έκανε το 2-0. Σαβεύσκη έσκαψε για τον Δημητριάδη με τον Αλεξίου αυτό στην περιοχή. Το σούτι μπάλα στο δοκάρι, στον Γκάμπριτς και στα δίχτυα. Η καραμπόλα ευνόησε τον Βασίλη Δημητριάδη που έπιασε το αριστερό σούτ. Την μπάλα βρήκε στο δοκάρι, μετά στον Γκάμπριτς και κατέληξε στα δίχτυα. Το χάτρικ από τον Δημητριάδη που φτάνει τα 12 γκολ. Αυτό που σκέφτομαι είναι οι τρεις βαθμοί που δώσαμε στην ομάδα μου. Σκέφτομαι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα αβαντάζ από τους διώκτηρές μας. Και νομίζω ότι η ομάδα έχει μια καλή ψυχολογία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Δημητριάδης Μητριάδης έδειξε. Πάλι, γιατί έχει δείξει πολλές φορές και πέρσι τι είναι και ποιος είναι. Με τον καλύτερο τρόπο στο πρώτο μήκρονο. Στο φάουλ για τον ΠΑΟΚ είναι ο Μαγδί βαθιά χτυπημένο. Πλήτσης μόνος του. Έβγασε την κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και δεν έχουμε γκολ. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Τέταρτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Μαγδί. Βγαίνει ο Μίνου. Τελικά έχουμε την κεφαλιά και την μπάλα στα δίχτυα από τον Δερμιτζάκη. Ήταν το κόρνερ από τον Μαγδί. Ο Μίνου έκανε την έξοδο. Δεν βρήκε την μπάλα και ο Δερμιτζάκης με κεφαλιά μείωσε το σκορ σε 3-1. Έκανε τη σέντρο Μαγδί. Ο Δημόπουλος από κοντά. Δεύτερο δοκάρι για τον ΠΑΟΚ. Όμως η φάση είχε σταματήσει καθώς ο Δημόπουλος ήταν σε θέση offside. Προς το δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε το σκορ και γι' αυτό γυρίσαμε λίγο πίσω. Δημόπουλος πήρε την μπάλα από τον Δημητριάδη, την άνοιξε, κέρδισε φάουλ σκληρό από τον Καραγιάννη και οπωσδήποτε τώρα θα έχουμε κάποια κάρτα από τον κύριο Πλευρίδη, τον οποίο κυκλώνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ενώ έχουμε και κάποιο επεισόδιο που απειλείται μεταξύ Αναστασιάδη και Καραγιάννη, ελπίσουμε να μην γενικευτεί αυτή η μικροσύραξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπενθυμίσουμε ότι ο Βάιος Καραγιάννης έχει δεχτεί ήδη την κίτρινη κάρτα και πραγματικά έχουμε δεύτερη κίτρινη από τον κύριο Πλευρίτη, τον Βάιο Καραγιάννη, που σημαίνει κόκκινη κάρτα και την αποβολή του. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι το δικό σου δηλαδή έφτανε στα αντιαθλητικά ή μόνο στα... Δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα από εκεί πέρα, δεν σημαίνει, εγώ έφαγα την κόκκινη κάρτα. Τώρα παίξω στο πάγο, δεν ξέρω τι έχω. Αλεξίου Παπαδόπουλος με το κεφάλι. Λαγωνίδης, χτύπησε στην μονομαχία του με τον Σαμπανάτζοβιτς. Τα αίματα στο πρόσωπό σου και αυτή η έκφραση του προσώπου σου μαρτυρούν ότι τα έδωσες όλα μέσα στον αγώνα. Έτσι συνηθίζεις να κάνεις πάντα? Αυτό το κρίνει ο κόσμος. Ήταν μια τυχαία φάση, δεν ήθελε και ο Σαμπανάζοβης για να χτυπήσω. Συμβαίνει. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ αντέδρασε. Ήταν αργά. Ήταν αργά. Ο Βαρογιάννης, η μπαλιά του είναι για τον Πατίκα. Τσίμπησε ωραία την μπάλα ο Πατίκας, τον έριξε κάτω ο Πλίτσης. Έχουμε το φάουλ λοιπόν υπέρ της ΑΕΚ και ο κύριος Πλευρίτης θα αποβάλει τον Πλίτση, ο οποίος ήταν ο τελευταίος παίκτης στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τέσκο επαρήντα στο μομέντα ΠΑΟΚ. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ να παρακολουθήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Μανολάς εκτέλεσε απευθείας το φάουλ, έδιωξε πολύ όμορφα σε